Σας δώσω την ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε τι είπατε στα αλήθεια για να μην κινείτε πάνω το κεφάλι μας όλη τη νύχτα απόψε. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίμα που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό, γιατί αυτό το απόσπασμα που έγινε σκόπιμα διακινήθηκε από συγκεκριμένο site, το οποίο με ακολουθεί δαιμονικά όλο αυτούς τους 7 μήνες. Ήταν ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη 1,5 ώρας. Ναι. Πριν πω αυτό, είπα ακριβώς αυτά που είπατε εσείς για το πόσο τιμώ τους νησιώτες, για την υπομονή τους, για την ανεκτικότητά τους και για την αλληλεγγύη τους. Αυτό φυσικά δεν θα είχε τηλεθέαση ή τζόγο και δεν το μεταδώσαν. Επίσης ήταν μια αποκάλυψη που έκαναν οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που μου έπαιρναν τη συνέντευξη, όπου παρουσίασαν ένα τιμοκατάλογο που κυκλοφορεί στο νησί, το οποίο έφτιαξαν οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και είχαν τις τιμές από την εσχροκέρδη αυτή που παρατηρείται στο νησί. Και μου ζητήσανε το δικό μου σχόλιο. Εγώ είχα ενημερωθεί για όλα αυτά ως πολίτης, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επανειλημμένως τα έχουν πει αυτά. Όμως όλα αυτά αποκτήσανε υπόσταση, βαρύτητα και κυρίως απαξία όταν ακούστηκαν από το δικό μου στόμα. Θέλω να σας πληροφορήσω. Ξέρετε, λοιπόν... Ξέρετε, και εγώ όταν το άκουσα μου έκαναν εντύπωση, γιατί από τη μια μεριά έχουμε τον Γιούνκερ να λέει ότι η Ευρώπη στην οποία θέλω να ζω είναι η Ευρώπη όπου ένας φούρναρης στην ΚΟ μοιράζει δωρεάν το ψωμί στους πρόσφυγες. Βεβαίως. Και από την άλλη έχουμε την αρμόδια υπουργό να λέει ότι οι Έλληνες πλουτίζουν. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δραστηριοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Όμως δυστυχώς υπάρχει πάντα σε όλα τα πράγματα και μια άλλη πλευρά. Αν τώρα έτσι ακριβώς όπως απομόνωσαν την ανακοίνωσή μου προσβλήθηκαν οι νησιώτες, ζητάω συγγνώμη από τους νησιώτες, γιατί ακριβώς δεν αποδώσαν όλη μου τη δήλωση. Και φυσικά δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη από τους δήθεν προστάτες των νησιωτών, οι οποίοι διακίνησαν όλη αυτή την ιστορία. Και για του λόγου του αληθές θέλω να σας πω σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας ότι η υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει διατάξει έρευνα, ειδικά στη Μυτιλίνη, για να δει το μέγεθος της εσχροκέρδειας. Στέλνει κλιμάκιο τους ΔΟΕ για να ερευνήσει, γιατί αυτές οι καταγγελίες δεν έγιναν από μένα. Είναι γνωστές καιρό και για τις βάρκες των ανθρώπων που φτάνουν στα νησιά που πάνε και για τα σωσίβια τους. Αισθάνεστε ότι χαρακτηρίζει την αντίδραση των Ελλήνων και των νησιωτών σας? Όχι βέβαια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Την οποία είχαν επανειλημμένως διακινήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά έγινε είδηση, και μάλιστα τέτοια είδηση ώστε να δημοσιοποιηθεί σε όλα τα κανάλια, χωρίς ποτέ να δημοσιοποιηθεί η δική μου δήλωση σε απάντηση αυτού του γεγονότος, και αυτό δείχνει κάτι. Ωραία. Σας έδωσα την ευκαιρία να απαντήσετε. Δεν ξέρω, κύριε Βαρβιτσιώτη, αν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στη λογική.